Μιας και σας έχω εδώ, γιατί θα επιστρέψω μετά και σε εσάς. Μην νομίζετε ότι σας έχασα, έκανα μια μικρή παρένθεση μόνο. Απλά ξέρω ότι τον κύριο Κιμούλη δεν τον έχουμε τακτικά και στην Κρήτη. Θεωρώ ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο η άποψη πάντα μετρούσε, πάντα μετράει. Και σας ρώτησα και πριν ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας και εκτός αέρα, για το πώς βλέπετε γενικά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο πολιτικό σκηνικό. Γνωρίζουμε ότι είστε ένας άνθρωπος που πέρασε από την αριστερά. Προηγήθηκαν ευρωεκλογές. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάλι εθνικές εκλογές. Νομίζω το διακύβευμα είναι μεγάλο, ούτως ή άλλως. Και έχω την εντύπωση ότι ένα σχόλιο δικό σας αξίζει να το ακούσουμε γύρω από τα όσα συμβαίνουν. Ναι, καταρχάς δεν πέρασα από την αριστερά. Βρίσκομαι στην αριστερά. Βρίσκεστε στην αριστερά. Και είμαι από τους ανθρώπους που πάνω απ' όλα πιστεύουν στην ισότητα των ανθρώπων. Δυστυχώς αυτό το οποίο ζούμε είναι μία διάρρηξη συνέβη. Ελπίσαμε κάποια στιγμή. Και δυστυχώς αυτή η ελπίδα έμεινε στο σιρτάρι. Εγώ αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων στηρίζω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πιστεύω ότι είναι μια παράταξη που πρέπει να στηριχθεί, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο αντιπολιτευτικός λόγος σε μια Βουλή που αποτελείται από κόμματα που στην πραγματικότητα κινούνται στον ίδιο σχεδόν ιδεολογικό χώρο, στον χώρο εννοώ μιας φιλελεύθερης αντιμετώπισης του κοινωνικού μας, της κοινωνίας μας, και μία γερή αντιπολίτευση η οποία ουσιαστικά δεν έχει άλλον στόχο από την προστασία των μη προνομιούχων, γιατί οι προνομιούχοι είναι λίγοι και όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε μη προνομιούχοι, και αυτό πολλές φορές το ξεχνάμε, και θα συνεχίσουμε να παραμένουμε μη προνομιούχοι από τη στιγμή που αφήσουμε αυτούς τους ελάχιστους προνομιούχους να καθορίζουν τη ζωή μας. Άρα θεωρείτε, φαντάζομαι, ότι είναι μεγάλο το διακύβευμα, είναι εκλογές κλειδί, εκλογές που ενδεχομένως ναι, θα έπρεπε και με βάση τις περιστάσεις να αλλάξουν τα δεδομένα. Έχουμε μία, αν θέλετε, καθαρά φιλελεύθερη παράταξη, η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μία σοσιαλδημοκρατική παράταξη, η οποία κινείται πάλι και αυτή μέσα σε δρόμους και σε ατραπούς φιλελεύθερους. Και έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ που λειτουργεί και αυτός φιλελεύθερα, με πιο ανθρώπινο πρόσωπο, είναι αλήθεια. Μάλιστα. Είναι φυσικό, σχεδόν αναγκαίο, η μη αντιπολίτευση όπως είναι το ΚΚΕ, όπου θα αντιστέκεται, αν μη τι άλλο, σε αυτήν την κίνηση του φιλελευθερισμού που πλέον θεωρείται σχεδόν μονόδρομος. Και όμως δεν υπάρχει μονόδρομος. Αν υπήρχε μονόδρομος, η ανθρωπότητα θα είχε μείνει ακόμη στα σπηλαία. Μάλιστα.